επί κυβέρνησης Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, οι καναλάρχες πληρώνουν μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τις δημόσιες τηλεοπτικές συχνότητες που επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ τις είχαν τζάμπα για δεκαετίες. Δεύτερον, στα θέματα της ελευθερίας του τύπου, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με κυβέρνηση Τσίπρα ανέβηκε από τη θέση 96 στους 180 στη θέση 65. Σας παραπέμπω σε χθεσινά επίσημα στοιχεία. Και τρίτον, όντως οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία στις ευρωεκλογές να κρίνουν πώς ήταν η Ελλάδα το 2015 και πώς είναι τώρα. Ωραία. Από ανεργία 27% στο 18%, από ύφεση 27% σε ανάπτυξη, τρεις συνεχόμενες χρονιές κοινωνικό μέρισμα, αύξηση κατώτατου μισθού, επαναφορά κοινωνικών συλλογικών διαπραγματεύσεων, ρύθμιση επιδότησης για το ενίκιο, 120 δόσεις για την εφορία. Ναι, οι επόμενες ευρωεκλογές θα είναι σαν εθνικές εκλογές και η πρόβλεψή μου είναι... Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Παπαδημούλη, έχω πίεση χρόνου. Εντελώς έξω όσοι προβλέπουν μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δείτε ότι και οι δύο χρειαζόμαστε σταυρό. Μία σύνδεση τώρα δεν είναι...